Πάμε κατευθείαν. Στο Αγρίνιο σήμερα, Γιώργο και φίλοι τηλεθεατές, παίχτηκε το θέατρο του παραλόγου από πλευράς ΑΕΛ. Και αυτό γιατί όταν έχεις τόσες τελικές και δεν μπορείς να σκοράρεις, όταν αντί να πετύχεις εσύ πρώτος γκολ, δέκεσαι από αλλεπάλληλα αμυντικά σου λάθη το 1-0 και πρωτού καλά-καλά, ενώ έχεις βγει στην επίθεση και θέλεις και βλέπεις βάση ποιότητας, γιατί έπαιξε καλά η ομάδα σήμερα της ΑΕΛ, να ισοφαρίσεις και δέχεσαι ένα δεύτερο γκολ όταν ο Μάντζορκ βρήκε την άδεια την άμυνα και σκόραρε έξω από την περιοχή. Σε έναν αγώνα όπου η ΑΕΛ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η γηπεδούχος ομάδα αμήνονταν, έβλεπες ότι αυτό το μάτς ακόμα και στο 2-0 στο ημίχρονο μπορούσε να γυρίσει. Στο 49 ο Λεωζίνιο από εκπληκτική παλιά του πολύ καλού Ναζίλη έβαλε και πάλι πολύ γρήγορα. Έδωσε αυτή την εντύπωση σε όλο τον κόσμο και μέσα σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ σπατάλησε τσούκο λίγες ευκαιρίες για να φέρει το μάτς στα ίσια και αντί αυτού, εντάξει, στο τέλος, ακριβώς το τελευταίο λεπτό του καθυστερήματος, στο 93, ο Ρώσος, ο οποίος είχε περάσει είχε μπει αλλαγή, κατάφερε να πετύχει το 3-1. Δεν πρόλαβε να γίνει καν σέντρα, τελείωσε το παιχνίδι, είχε τελειώσει ένα στα λεπτά των καθυστερήσεων και να κάνει αυτό το 3-1, το οποίο για μένα είναι μαγική εικόνα. Αλλά εδώ σε αυτή τη μαγική εικόνα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ αυτοκτόνησε. Η ΑΕΛ αυτοκτόνησε κυρίως από τις ευκαιρίες που έχασε επιθετικά και αυτοκτόνησε από τα δύο πρώτα γκολ που δέχτηκε, τα οποία ιδίως στο πρώτο γκολ είναι αστείο. Είναι αστείο να γίνονται τέτοια αμυντικά λάθη από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ομάδα Super League. Αλλεπάλληλα λάθη. Τρία συνεχόμενα αλλεπάλληλα λάθη έφεραν τους παίκτες του Πανετολικού να πετυχαίνουν γκολ και να γίνει το 1-0. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Λάζαρο. Αν ήταν τακτική. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άλλα παιχνίδια τα δικαιούσε και δεν τα παίρνει, και άλλα δεν τα δικαιούσε. Σωστά μιλάς. Απολύτως σωστά μιλάς. Μιλάς πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά βάσει εικόνα του παιχνιδιού, όταν βλέπεις εικόνα, μια ΑΕΛ που έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ένας Πανετολικός ο οποίος αμήνονταν, φαντάσου τώρα, εάν δεν το ξέρεις το σκορ, θα πει. Από την αλήθεια, δεν έχω δει το παιχνίδι και περιμένω εδώ στιγμιότυπα να πάρω ναι, και μια εικόνα. Δεν ξέρω αν. Λαμβάνω υπόψη τα που λες εσύ τώρα. Αυτά που λέω μέσα στα στιγμιότυπα, αλλά πριν πάμε στα στιγμιότυπα, να σου πω ότι θα πρέπει. Καταρχήν, σήμερα η ομάδα έπαιζε με απουσίες. Δοκίμασε για πρώτη φορά να παίξει χωρίς τον Περόνι, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και ξέρει την ποινή του. Αν ο Περόνι ήταν μέσα, ακόμη και στο 2-1, νομίζω θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμη και σαν αλλαγή στο 65-70 αν έπαινε ο Εμμανουέλ. Δεν είχε το Γουάλες από τα αριστερά. Ανακατεύτηκε πάρα πολύ η τράπουλα. Αναγκάστηκε να παίξει ένας δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Ρέτζας, από τα αριστερά και να βάλει τον νερό Μασούρα από τα δεξιά. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, αν ήταν ο Γουάλας, είχε πάρα πολύ χώρο, ακόμα και ο Ρέτζας έβγαινε και προσπαθούσε να βγάλει σέντρες με το αριστερό που δεν το έχει, είναι το δεξί του το πόδι το καλό. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα. Γουάλας και Περόνι σήμερα έδειξαν ότι έλειψαν από την ομάδα. Το Πανετολικό πώς τον είδες? Και ο τιμωρημένος Περόνι και ο τραυματίας Γουάλας. Ναι? Το Πανετολικό πώς τον είδες? Δεν μου άρεσε. Ένας Πανετολικός ο οποίος δεν τον έχω συνηθίσει τον Πανετολικό να παίζει τόσο αμυντικά στο γήπεδο του και να προσπαθεί με ξαφνικές αντιπιθέσεις να δημιουργήσει ευκαιρίες στα καρέ. Και χωρίς καμία ουσιαστική φάση, δηλαδή από τις τελικές που έκανε. Εκτός από ένα φάουλ και εκτός από μια ακόμα φάση μέσα στα καρέ, η οποία δεν είχε τελικό προορισμό τον Μπόζοβιτς, αλλά συγγνώμη για τη φράση, τα Περιστέρια. Θεωρώ ότι αυτό το μάτι ήταν στα μέτρα της ΑΕΛ, αλλά εντάξει, είπαμε και πάλι, το είπες και εσύ, ότι δεν κερδίζεις πάντοτε, δεν κερδίζεις πάντοτε ο καλύτερος. Θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι που έδωσε έλεγε εμείς αισιοδοξία τον κόσμο όσον αφορά με την ποιότητα αλλά και τη συνοχή που αρχίζει να βρίσκει η ομάδα και με το καλό ποδόσφαιρο που αρχίζει να παίζει. Και δεν είναι σήμερα μόνο που δεν κάθισε το αποτέλεσμα, είναι μια διαδοχική σειρά αγωνιστικών καταστάσεων που δείχνουν ότι η ομάδα βρίσκει το δρόμο της. Θα μου πεις τώρα σημαντικές απουσίες, έτσι. Έλειπε ο Γουάλας από τα αριστερά. Ανακατεύτηκε η τράπολα με τους δύο όπως σου είπα πριν. Με Ρέτζα αριστερά και Μασούρα δεξιά. Δηλαδή πήγε ένας δεξιοπόδαρος από τα αριστερά. Απορία δικιά μου γιατί δεν έπαιξε ο Κοντόρο, που είναι αριστεροπόδαρος. Η σημαντική απουσία του Γουάλας πάνω σε αυτό, σημαντικότατη απουσία, όχι μόνο του Γιωβάνοβιτς που για άλλο παιχνίδι δεν έπαιξε, θα γυρίσει τα Χριστούγεννα. Σημαντική απουσία και του Νίκου τον Κόλια. Επίσης, δοκιμάστηκε ένα παιχνίδι ΑΕΛ να μην χρησιμοποιήσει από το 70 και μετά ή από το 65 και μετά τον Περόνι. Αν το μάτς πήγαινε όπως πήγαινε και ήταν ο Περόνι μέσα στο γήπεδο, θεωρώ ότι τουλάχιστον σε μια φάση είχε τον γκολ. Γιατί το έχει τον γκολ ο Περόνι. Γιατί αυτή την περίπτωση νομίζω ότι χρειάζεται να διορθώσουν και να δουλέψουν πάνω σε κάποια λάθη. Α, και κάτι ακόμα σημαντικό. Θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι θα έπρεπε αγωνιστικά να έχει ξεκινήσει ο Τάσος Λαγός δίπλα στον Άντων Φατιών. Το να χρησιμοποιηθεί στα τελευταία λεπτά να παίξει 3-5-2, να γυρίσει το Φατιόν center back στη θέση του Φάργκας και να βάλει στη θέση του Φατιόν το Λαγό, δεν έφταναν τα λεφτά, θα λέγαμε έτσι, ο χρόνος για να τελειώσει το παιχνίδι. Όπως επίσης έπρεπε, εφόσον δεν υπήρχε Περόνι, να χρησιμοποιηθεί λίγο πιο μπροστά ο Γιαννιτσάνης, ο οποίος μπήκε στο 88-89. Θα δημιουργούσε διαφορετικές καταστάσεις ο Νίκος ο Γιαννιτσάνης. Αλλά όπως λέμε πάντα, αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο. Αλλά
αλλά θεωρώ σαν ανάσες που μπορούσε να πάρει η ομάδα από παίκτες που έπαιξαν. Πάντως πραγματικά λειτουργήσε, για άλλη μια φορά έδειξε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αγωνιστικά. Για άλλη μια φορά έκανε πάρα πολλές τελικές μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το οποίο βέβαια κρίθηκε στο 85, αν και μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο μπροστά. Για άλλη μια φορά έκανε ευκαιρίες. Για άλλη μια φορά δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρίσκεται ο Λεζίνη σε θέση center for. Πώς βρίσκεται αυτός πάντοτε σε αυτή τη θέση έτοιμος να σκοράρει. Είδες, στο πρώτο μήκο έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες. Μία με σουτ με λε που πέρασε, ήθελε να το πετάξει, μπορούσε να το πετάξει στο ράμα. Το έκανε, εντάξει, δεν βρήκε στο. Και μία με κεφαλιά. Πώς βρίσκεται αυτό το πράγμα. Και στον γκολ που πέτυχε πάλι ο Λεζίνη ήταν. Πώς λειτουργεί έτσι, είναι μακάρι. Ενστικτό, και το έχουν λίγοι παίχτες και γι' αυτό πληρώνουν τα αδρά γι' αυτό. Λοιπόν. Ναι, τουλάχιστον να ήταν κάποιος ο οποίος να το έχει τον κόλ, ρε παιδί μου. Φέτος ο Λεζίνη δεν μπορεί με τίποτα. Εκτός από τον κόλ που έβαλε. Χρειάζεται και λίγο στοιχεία. Νομίζω ότι. Ευκαιρίες πετυχαίνει ένα κόλ. Είναι και ψυχολογία. Είναι και ψυχολογία. Πιστεύω τώρα με αυτό που, τον κόλ που έβαλε τουλάχιστον ανέβει. Πάντως από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα, η ΑΕΛ έχει τρία παιχνίδια που μπορεί να μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Δύο εντός έδρας. Έχει Γιάννενα την Κυριακή στη Λάρισα, στο LFC Arena. Έχει και πάλι εντός έδρας με την Ξάνθη στο Arena. Και πάει τελευταία αγωνιστική να παίξει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πριν ολοκληρωθεί η χρονιά, στη Λαμία, με την ομάδα της Λαμίας, στον Πας Λαμία.